Δημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας έχει μεγάλη ιστορία και σκοπός της ύπαρξής του είναι να σταματήσει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Υπάλληλοι για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Για το σκοπό αυτό, για το δίκιο του λαού, έχει δώσει αμέτρητες θυσίες στα 104 χρόνια ύπαρξής του. Σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει σοκάκι, δεν υπάρχει βουνό που να μην είναι βαμμένο με το αίμα των μελών και των στελεχών του. Στις φλέβες της μακρόχρονης ιστορίας του κυλά το αίμα χιλιάδων αγωνιστών. Τα χνάρια του φτάνουν στις μέρες μας, μέσα από τους πάγους και τις θύελες, από τα τραγούδια του αγώνα μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Υποκλεινόμαστε στο ανάστημά τους, μπροστά στις φυλακές, τις εξορίες, το εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτά τα μονοπάτια διάβηκε ο Θήμιος Καψής, ο ανάποδος, αγωνιστής, λαϊκός ηγέτης. Κάθε πέτρα, κάθε αγωνάρι εδώ στην Εύβοια γνωρίζει την ιστορία που έγραψε στα χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αυτή η πορεία συνεχίζεται και σήμερα, εδώ στη Χαλκίδα, όπου το κόμμα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχει πια το δικό του σπίτι και η οργάνωση του αγώνα από αυτή την αφετηρία γίνεται πιο αποτελεσματική. Το πρώτο θεμέλιο στο σπίτι αυτό έθεσε η αδελφή του ανάποδου, η Ευσταθία Καψή, με τη σημαντική προσφορά της προς το κόμμα στη μνήμη του αδελφού της. Ακολούθησαν και άλλες σημαντικές προσφορές και ύστερα έπεσε ολόκληρη βροχή από αυτές. Φίλοι, οπαδοί, κομμουνιστές, όλοι συνέβαλαν για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Ο Θήμιος Καψής γεννήθηκε το 1922 στο χωριό Γλούνιστα της Ρούμελης. Ήταν άνθρωπος ανοιχτόκαρδος, με πηγαίο χιούμορ. Άριστος μαθητής, κοινωνικός και αγαπητός. Το ανάποδος είναι παρατσούκλι που του κόλλησαν οι συμμαθητές του στο γυμνάσιο. Γιατί στις συζητήσεις πήγαινε συνέχεια κόντρα. Για το Θήμιο Καψή γράφτηκαν πολλά βιβλία. Από ανθρώπους που τον γνώρισαν στη μάχη, στο γλέντι, στην προσωπική ζωή. Αυτές οι μαρτυρίες είναι ολοζώντανες. Φώτισε η φλόγα της Επανάστασης, της χώρας που ο λαός της πίστεψε στη δύναμή του και έγινε αφέντη στον τόπο του. Γύρω μου ένιωθα τους πυρήνες του Κομμουνιστικού Κόμματος, πότε φανερά στα καφενεία και πότε κρυφά χωμένο στα δάση. Από το παραθύρι του σχολείου αγναντεύαμε τον Παρνασσό. Ο δάσκαλος, θυμάμαι, μας μάθανε πως η αδικία στη ζωή τόσο πελώρια είναι, σαν βουνό. Δεν πρέπει όμως την αδικία να την αγναντεύουμε, μα να την παλεύουμε με νύχια και με δόντια, ώσπου αυτή από βουνό να γίνει χαλίκι και ακόμα πιότερο, πιο μικρή, να εξαφανιστεί. Έτσι μας έλεγε. Η οικογένειά μου ήταν εύπορη. Τη διαφορά την έβλεπα ξεκάθαρα. Οι συμμαθητές μου, ρακένδυτοι, τα παπούτσια τους έμπαζαν νερά σαν τοπιές βάλιδες. Το άτονο χρώμα στα μαγουλά τους μαρτυρούσε την ασυτεία τους. Εμένα δεν μου έλειπε τίποτα. Μοιραζόμουν το φαγητό μαζί τους και πότε κρυφά, πότε φανερά από τη μάνα, ό,τι υπήρχε σπίτι τους το έφερνα. Ύστερα ήρθαν τα χρόνια του γυμνασίου. Τότε οργανώθηκα στην Όκλε, την Κομμουνιστική Νεολαία, και κάτω από τη μύτη του Μεταξά γνώρισα τον Μάρξ. Τα βιβλία του γίναγαν από χέρι σε χέρι. Με κάποιους από αυτούς τους συμμαθητές θα βρεθεί αργότερα μέσα στη φωτιά του Αντάρτικου. Ένας από αυτούς θα είναι ο Διαμαντής. Το ξέσπασμα του πολέμου και η κατοχή τον βρήκε φοιτητή στη νομική της Αθήνας και οργανωμένο πια στο ΚΚΕ. Ζώντας γύρω του τη φρίκη του πολέμου, με τον κόσμο να πεθαίνει από την πείνα,
βλέποντας τα άψυχα κορμάκια των παιδιών να τα μαζεύουν με τα κάρα, άφησε τις σπουδές του όχι από ανέχεια, αλλά επειδή συνειδητά διάλεξε το δρόμο του αγώνα και όχι τη σιγουριά που το προσέφερε η εύπορη οικογένειά του. Γυρνώντας στο χωριό μου τη Γλούνιστα, η οικογένειά μου με υποδέχτηκε με δάκρυα στα μάτια. Μα πολύ περισσότερο έκλαψε και όχι από χαρά, όταν τους μίλησα για τα βάσανα του λαού στην πρωτεύουσα, κάτω από την ναζιστική θηριωδία. Τους είπα για τις προσπάθειες που γίνονταν για την ίδρυση του ΕΑΜ. Ο πατέρας μου Ταξιάρχης στο όνομά του, αν και καλός άνθρωπος ήταν φιλοβασιλικός. Ένα διάστημα μας βρήκε να δουλεύουμε μαζί, πατέρας και γιος, υλοτόμη. Από το πρωί ως το βράδυ του τριβέλιζα το μυαλό για να το καταφέρω να ενταχθεί στο ΕΑΜ. Αγύριστο κεφάλι. Μας άκουγαν οι χωριανοί και έλεγαν «Οι καψέοι πάλι τρώγονται». Αν και τώρα τελευταία, φαίνεται πως το σκεφτόταν. Περισσότερο άκουγε παρά μιλούσε. Θύμιο! Θύμιο! Τι είναι? Τι έγινε? Πού να στα λέω? Σήμερα που ετοιμάζαμε το συσίτιο κάτω στις Ρινιώς, την ώρα που τα πεινασμένα παιδιά είχαν κάνει ουρές έξω από το σπίτι, άκουσα τις γυναίκες να λένε ένα τραγούδι που μιλάει για το ΕΑΜ. Τραγούδι, ε! Σα τι τραγούδι δηλαδή? Κάτσε να δεις πώς πάει ο σκοπός του, να θυμηθώ. Να, 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 να. Α, ναι, το θυμήθηκα. Το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει κι από τη σκλαβιά. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Πάπα να θεμάσαι ευσταθία. Χαμήλωσε τη φωνή σου. Τι λαοκρατία και κουραφέξελα τσαμπουνάς. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί που σας φουσκώνουν τα μυαλά. Άκου, λαοκρατία. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Σώπαινε και εσύ, Ασίμω. Τα ίδια μυαλά με την κόρη σου κουβαλάς. Κι όμως, πατέρα, κοίτα γύρω σου. Ο λαός ξεσηκώνεται ενάντια στη σκλαβιά. Σύ που πάντα είσαι καλός άνθρωπος και βοηθούσες τους χωριανούς σου. Πώς είναι δυνατόν να ανέχεσαι να βλέπεις τα αρπακτικά, να τρώνε τις σάρκες του λαού και εσύ να μην κάνεις τίποτα? Και τι να κάνω δηλαδή? Εγώ θα αλλάξω τα πράγματα. Αφήστε με στην ησυχία μου. Δεν θέλω να ανακατεύονται στη ζωή μου. Ποια ζωή, Ταξιάρχη? Είναι ζωή αυτή? Δεν μπορείς να μένεις αμέτωχος, πατέρα. Εάν το κάνεις αυτό, είναι σαν να υποστηρίζεις τους κατακτητές. Κανέναν δεν υποστηρίζω. Και αφήστε με να φάω μια μπουκιά ψωμί. Δεν υπάρχει δικαιολογία και πρόφαση για κανέναν Έλληνα. Να μένει αργός, να σταυρώνει τα χέρια του και να περιμένει μυρολατρικά την εξέλιξη. Να σκύβει το κεφάλι του μπροστά στην τυραννία και να περιμένει από αλλού τη σωτηρία. Μην ελπίζεις να ξεφύγεις ό,τι και να σοφιστείς. Ο χειρότερος μας εχθρός είναι η δειλία και η μυρολατρία. Ο καλύτερος μας φίλος είναι η συμμετοχή στον αγώνα. Μη μένεις λοιπόν στην άκρη. Αγωνίσου, μωρέ! Πάλεψε! Όλη τη μέρα στο βουνό με τούτο το τσεκούρι πελεκάω δέντρα. Και απ' την άλλη έχω εσένα μετάλλο τσεκούρι να πελεκά στο κεφάλι μου για να βάλεις μέσα τις ιδέες σου. Και σε να μην φτάνει αυτό, το βράδυ έχω την αδερφή σου και τη μάνα σου να με ζαλίζουν. Γιατί εμείς, Ταξιάρχη, έχουμε κιόλας μπει στον αγώνα, όπως το έχουν κάνει όλες οι γυναίκες στο χωριό. Και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Αν χρειαστεί, θα κρατήσουμε και το όπλο για τη λευτεριά. Γυναίκες, γυναίκες. Δεν κοιτάτε καλύτερα τις δουλειές σας και το σπίτι σας, λέω εγώ. Τι να κοιτάξω, πατέρα. Σε λίγο ο εξευτελισμός και η εξαθλίωση δεν θα λείπουν από κανενός στο σπίτι. Στον τόπο που κάθε σπιτικό είχε το λάδι του, πεθαίνουν οι άνθρωποι από πρυξήματα, γιατί δεν έχουν σταγόνα λάδι να βάλουν στα νερόβρα στα χόρτα τους. Με τα σίκα μας, με τα σταφύλια μας, με το σιτάρι μας, με τα ζωντανά μας τρέφονται τα στρατεύματα κατοχής. Εμείς πληρώνουμε τα γλέδια τους, τα όργια τους, με τα δικά μας κορίτσια γίνονται. Έτσι κατάντησαν να πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι από την πείνα. Καταντήσαμε να δρασκελάμε κουφάρια στους δρόμους, να θάβουμε τους νεκρούς μας μέσα στα κάρα των σκουπιδιών μας. Έτσι κατάντησαν και τα παιδιά, ατροφικά, σκελετή, με καλαμένια ποδαράκια και σβησμένα μάτια. Έτσι φυτεύεται μέσα μας η θυματίωση, η ατροφία, ο εκφυλισμός. Και όταν ο λαός τολμήσει να διαμαρτυρηθεί, να ζητήσει το δίκιο του, να διεκδικήσει το στοιχειώδες δικαίωμα του στη ζωή, στην τιμή, στην περιουσία του,
Τον σοριάζουν στις φυλακές, τον ξεσπιτώνουν, του καίνε τα χωριά, του σκοτώνουν τα παιδιά του και του φεκίζουν αθώους ομήρους για να πνίξουν τις διαμαρτυρίες. Άκουγε, εσύ καλά τα λες, αλλά εμένα δεν με γελάς. Πίσω από το ΕΑΜ κρύβεται το κουκουέ και πώς εγώ από κούνια βασιλόφρον να ταιριάξω και να είμαι με τους κομμουνιστάς. Κακομύρη μου, θα μείνεις μοναχός σου και θα ρέψεις με το βασιλιά σου. Πάψε κι εσύ, Ασίμω. Άκου, πατέρα. Το κουκουέ δεν είναι πίσω, είναι μπροστά. Έκανε κανένα κακό. Επειδή έφτιαξε το ΕΑΜ, οι άλλοι που είναι. Τα βρήκαν με τους Γερμανούς, τους παρουσιάζουν ως ευεργέτες και τις πλουτίζουν. Και ο βασιλιάς σου, άφαντος και χορτάτος. Καλά ρε παιδί μου, ας γίνει όπως το θες, γράψε με στο ΕΑΜ. Τι είπες, πατέρα? Αυτό που άκουσες, είπα, γράψε με στο ΕΑΜ. Το μεγαλείο της οργάνωσης του λαού, με καθοδηγητή το κουκουέ, γέννησε ένα νέο κάλεσμα. Αυτό για τη στελέχωση του Ελλάς. Εμπρός για το νέο Αρματολίκη, έγραφε η προκήρυξη του Άρη Βελουχιώτη που κυκλοφόρησε παράνομα σε χιλιάδες αντίτυπα. Αρχίσαν να συγκροτούνται αντάρτικες ομάδες παντού. Για την ανάγκη της δικής τους προστασίας και των οικογενειών τους, οι αντάρτες άλλαζαν το όνομά τους με ένα ψευδώνυμο. Την ημέρα που ανέβηκα στον Παρνασσό για να καταταγώσω στον Ελλάς, συνάντησα ένα συγχωριανό μου και συμμαθητή μου από το γυμνάσιο στο Δαδί. Ρε καλός το μαστρανάποδο! Πού το θυμήθηκες αυτό το παρατσούκλι, μωρέ Γιάννη? Α, όχι Γιάννης, πάει αυτό, πάλιωσε. Τώρα στο βουνό είμαι ο Λάπης, όπως και εσύ δεν είσαι ο Θύμιος, είσαι ο μαστρανάποδος, μια που το έχεις το παρατσούκλι από το σχολείο. Τότε και το δικό μου πάλιωσε. Είναι και λίγο μακρύ για το βουνό. Μακρύ? Τότε ας το κοντίνουμε. Εντάξει λοιπόν. Κόψε και γράψε. Ανάποδος. Οι αντάρτικες ομάδες όλο και επίκυνωναν. Δεκάδες ήταν οι κατατάξεις καθημερινά. Ανάμεσα στους άντρες και γυναίκες. Τίμησαν άξια το όπλο που κράτησαν. Άστραψαν και βρόντισαν τα βουνά. Ο αέρας της λευτεριάς φύσηξε πρώτα στα χωριά και περιόρισε τους κατακτητές της πόλης. Άρης Βελουχιώτης. Σαράφης Σαμαρινιώτης. Γιώτης. Σε αυτό τον ηρωικό αγώνα για την απελευθέρωση έδωσαν τη ζωή τους χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες. Μαζί τους κι άλλοι που απαρνήθηκαν την ασφάλεια, τις ανέσεις και τα συμφέροντα ακολουθώντας τον δρόμο του αγώνα. Νότης Καπνίσης, Θρασίβουλος Παπαστρατής. Σωτήρης Παπαστρατής. Γιάννης Χάνος. Γιώργος Ταμβίσκος. Και άλλοι, όπως και αυτοί που εκτελέστηκαν στην κατοχή. Τάκης Πάτσαλης. Δημήτρης Μπουρναζόπουλος. Και ήρθε η απελευθέρωση. Ο λαός πανηγυρίζει στους δρόμους τη λευτεριά. Δέχτηκε όμως το ματωμένο του κορμί το καυτό μολύβι του νέου εχθρού. Ο Ελλάς έδιωξε τους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους. Ήρθαν όμως οι σύμμαχοι που τόσα χρόνια βοηθούσαν με το αζημίωτο μαζί με τα ντόπια αφεντικά να βάλουν νέες αλυσίδες στο λαό για να στεριώσουν την εξουσία τους.
Ο λαός μας βρέθηκε μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας και έπρεπε να διαλέξει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Ο Θύμιος Καψής, γνωστός σαν Ανάποδος, ακολουθεί το κάλεσμα της εποχής. Το Δεκέμβρη του 44 βρίσκεται στις μάχες της Αθήνας. Υπηρετούσε ως πολιτικός επίτροπος του δεύτερου συντάγματος της δεύτερης μεραρχίας του Ελλάς, όταν μετά από προδοτική ενέργεια συλλαμβάνεται μαζί με άλλους συναγωνιστές του και φυλακίζεται σε φυλακή υψής της ασφαλείας στο Χασάνι, αεροδρόμιο ελληνικού. Τότε δούλευε στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Βλαχούτσικος από τη Λίμνη. Στις φυλακές πρωτογνώρισα τον Γιώργη. Ήταν μέλος του κόμματος και έμπειρος τέλεχος στο Ελλάς στην Εύβοια. Τα σίδερα δεν με κρατήσαν για πολύ. Σύντομα και με τη βοήθειά του δραπέτευσα και πέρασα στην παράνομη δουλειά. Λίγο αργότερα θα ξανασμίξουμε σε αποστολή. Θα ανταμώσουμε τον λοχαγό Θωμόπουλο, τον λοχαγό Τσάκαλο, τον Καπόλο, γράφοντας μαζί την ιστορία της Εύβοιας. Τώρα ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστεί. Οι κομμουνιστές τους ήταν εμπόδιο, γιατί θέλουν την εξουσία στα χέρια του λαού. Πήραν τα όπλα από τον Ελλάς και τα έδωσαν στους δοσύλλογους, τους σταγματασφαλίτες. Άρχισε η τρομοκρατία. Ξυλοδαρμοί, δολοφονίες, βιασμοί, λιλασίες, διωγμοί. Ήταν πια καθημερινό φαινόμενο. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος παρά ο δρόμος για το βουνό. Ζώσαμε τάρματα και πάλι. Πιάσαμε τα χιλιοτραγουδισμένα μας βουνά. Ήμασταν πολλοί και γίναμε χιλιάδες. Φτιάξαμε το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Πολεμάμε για να γίνει ο λαός κυρίαρχος στον τόπο του. Οι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού ίδρυσαν αρχηγία. Έστειλαν κάλεσμα στο λαό της ανταρτομάνας Ρούμελης. Δόθηκαν μάχες νικηφόρες. Η ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού στην Εύβοια είχε πέσει σε γόνιμο έδαφος. Είχε πλούσιο παρελθόν η δράση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Μαζί μας, θρηλυκοί αντάρτες, που η ανάγκη και το καθήκον τους έκαναν να ενταχθούν στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού. Διαμαντής. Καραλίβανος. Σβάρνας. Λοκρός. Κοστούλας. Παππούας. Μπελής. Γκούρας. Μανιάς. Πεντεδέκας. Κι άλλοι. Πολλοί. Μαζί μας και η νέα γενιά, που πήγνωσε τις γραμμές και πήρε τάρματα, με την καρδιά γεμάτη όνειρα και ιδανικά. Και η θρηλυκή Ρουμελιώτισσα, που έδωσε το παν στην εθνική αντίσταση και υπέφερε τόσες πίκρες και ταπεινώσεις, αρματώθηκε. Κουλαντάνο, Πόπι Ψωμά, Ευσταθία Καψή, Αλεξάνδρα Βλάση. Πάλεψε στη θέση του χαμένου αδερφού, του κυνηγημένου άντρα, του εξόριστου πατέρα. Κούλα Μαστροβούλα. Κατίνα Δημητρίου. Χρυσούλα Πιστόλη. Κατίνα Μανιτάρα. Άννα Ποζίδου. Ενωτιάδου. Άννα Καπνίση. Και άλλες πολλές. Μαζί μας και ο Γιώργης Δουατζής, ο Δημήτρης Στάλης, Αχιλέας, ο Δημήτρης Στολίδης, ο Προκόπης Τζάντος, ο Λικούργος Ζούμπερης, χιλιάδες συναγωνιστές σε εξορίες και φυλακές. Βοηθάτε με να σηκωθώ και βάλτε με να κάτσω και εδώ στέ μου ταυτόματο και δώστε μου ταυτόματο να το πικρολάλι. Μια μέρα του Σεπτέμβρη του 47, όταν με τα παλικάρια του λόχου μου φτάσαμε στο αρχηγείο της Παρνασίδας. Εκεί, σε ένα πλάτωμα με κοντοπούρναρ και θάμνους, συναντηθήκαμε με τον Διαμαντή. Ήταν ανάγκη να μιλήσουμε, να ζητήσω τις συμβουλές του. Η απόφαση για την αποστολή στην Εύβοια είχε φτάσει. Κι η καμπίνα μ' αρέ,
τότε απ' τα στερνά μου βόλια και χαρά σας η τροφή. Ο Διαμαντής ήταν ο δάσκαλός μου στο πρώτο Αντάρτικο. Σπουδαίος άνθρωπος. Όταν τον έβλεπα, φούσκωνα από ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Ήταν ο Διαμαντόγιανός μου. Εκείνο το βράδυ ο Διαμαντής είχε ετοιμάσει γλέντι από χαιρετιστήριο για τον ανάποδο και τους άντρες του, με ψητά, σταρένιο ψωμί και μουσικά όργανα. Σε αυτό το γλέντι σμίξανε αντάρτες και από άλλους λόχους. Συναντήθηκαν αγαπημένα πρόσωπα που είχαν πολύ καιρό να ανταμώσουν. Το πέρασμα στην Εύβοια έγινε μια νύχτα του Νοέμβρη. Μετά από πορεία τριών ωρών φτάσαμε σε ένα λιμανάκι. Εκεί μας περίμενε το καίκι του καπετάν Γιάννη Χριστοφορίδη. Ο Χριστοφορίδης ήταν από τη Χαλκίδα και βοήθησε πολύ στον αγώνα, μεταφέροντας αντάρτες από τις γύρω περιοχές για να καταταγούν στο Δημοκρατικό Στρατό. Αυτός ο καπετάνιος με την ηρωική καρδιά αργότερα θα εκτελεστεί με την κατηγορία για συμμετοχή σε παράνομη κομμουνιστική οργάνωση με σκοπό την ανατροπή του καθεστώτος. 54 άντρες επιβιβάστηκαμε στο ΚΑΙΚΙ. Οι περισσότεροι κατέβηκαν στα μπάρι και μείναμε καμιά δεκαριά στο κατάστρωμα. Σκεπαστήκαμε με ένα μουσαμά για να μην φαινόμαστε. Στην περιοχή περιπολούσαν πολεμικά πλοία με προβολής και είχαμε έτοιμα τα πολυβόλα για κάθε ενδεχόμενο. Όταν πλησιάζαμε στην Εύβοια, ο καπετάνιος έσβησε τις μηχανές και σιγά σιγά φτάσαμε στην ακτή. Εκεί ο καπετάν Γιάννης μας έβαλε ένα μαδέρι από το καίκιο στη στεριά και κατεβήκαμε. Αμέσως πήραμε το δρόμο για το βουνό, μέσα στο σκοτάδι και τη βροχή. Όταν άρχισε να ξημερώνει, φτάσαμε σε ένα γειτομαντρί. Εκεί καθίσαμε όλη μέρα για να ξεκουραστούμε και να προφυλαχτούμε λίγο από την βροχή. Σαν νύχτωσε και πάλι, πήραμε το δρόμο για το βουνό, παίρνοντας μαζί μας το τζοπάνι για να μας δείχνει το δρόμο. Μέσα στη βροχή, που δεν έλεγε να σταματήσει, η πορεία μας γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Περάσαμε τον Αγιόκαμπο, τον Άγιο, και φτάνοντας κοντά στο ξηροχώρι, είχε έρθει η ώρα να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο που είχαμε ετοιμάσει από τα λιμέρια της Ρούμελης ακόμα. Σκοπός μας ήταν να ευθυνδιάσουμε το εχθρό, χτυπώντας τη χωροφυλακή. Ήταν νύχτα 8 του Νοέμβρη. Χωριστήκαμε σε τρία τμήματα, αφού πρώτα μοιράσαμε το σύνθημα και το παρασύνθημα για να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Έτσι, όταν ένας αντάτρης μας πλησίαζε, εμείς θα του λέγαμε: «Τράβα ίσια!» Και αυτός θα απαντούσε: «Πάω καλά!» Αρχίσαμε συντονισμένα την επιχείρηση. Ο ευθυνδιασμός του εχθρού ήταν τόσο μεγάλος που ελάχιστη αντίσταση πρόβαλαν. Οι περισσότεροι μάιδες το έβαλαν στα πόδια, χωρίς να ρίξουν του φακιά. Οι χωροφύλακες, μετά από κάποια μάχη που έδωσαν, παραδόθηκαν και το κτίριο καταλήφθηκε από τους αντάρτες. Η πρώτη επιχείρηση στην Εύβοια στέφτηκε με επιτυχία και έκανε μεγάλη αίσθηση στους κατοίκους της περιοχής, που αναθάρισαν και σε ολόκληρο το νησί. Όλα τα δημόσια κτίρια είχαν πέσει στα χέρια των ανταρτών. Η χωροφυλακή, το δημαρχείο, το τηλεγραφείο, ο στρατώνας των Μάιδων. Την τράπεζα την κάψαμε μαζί με τα βιβλία που είχαν τα χρέη των κατοίκων για να τους απαλλάξουμε. Το σύνθημα «Τράβα ίσια» και το παρασύνθημα «Πάω καλά» ακουγόταν για χρόνια μετά στις συζητήσεις των κατοίκων της Ιστιαίας. Τις επόμενες μέρες, και καθώς το νέο είχε γίνει γνωστό, περνώντας από τα χωριά, οι κάτοικοι μας υποδέχονταν με χαρά και ενθουσιασμό. Μας φέρναν από μόνοι τους παπούτσια, ρούχα και στείλανε καζάνια, προσφέροντας μας φαγητό. Αρχίσαμε να οργώνουμε τα χωριά της Εύβοιας. Η κατάσταση που επικρατούσε εκεί ήταν η ίδια με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ταγματασφαλίτες και μάιδες εξόντωναν ολόκληρες οικογένειες αντιστασιακών. Ξυλοκοπούσαν ολόκληρα χωριά. Κούρευαν και ατίμαζαν τα κορίτσια. Έκαιγαν τις πρίκες τους. Thank you.
περνώντας από τα χωριά, καλούσαμε το λαό να εξηγερθεί. Καλούσαμε τους πρώην Ελασίτες να προσχωρήσουν στο Δημοκρατικό Στρατό και δεκάδες από αυτούς προσθέθηκαν στις δυνάμεις μας. Τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού τον στήριξε ο λαϊκός κόσμος. Γνώριζαν ότι παλεύουμε για το δίκαιο. Μας φιλοξενούσαν, μας τάιζαν. Είχαμε καταφέρει να έχουμε κάτω από τις δυνάμεις μας ένα μεγάλο μέρος της Βόρειας Εύβοιας. Άλλος αέρας φύσηξε. Η λευτεριά πήγαινε, ερχόταν ανενόχλητη. Και ο λαός έλεγε καλημέρα, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Αυτός ο αέρας λευτεριάς φύσηξε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος που ήταν κάτω από τον έλεγχο του Δημοκρατικού Στρατού. Σε αυτές τις ελεύθερες ζώνες, σπέρματα μιας πιο δίκαιης κοινωνίας άρχισαν να καλλιεργούνται. Ζευγάς αυτής της σποράς ήταν ο Πολιτικός Επίτροπος. Ο θεσμός του Πολιτικού Επιτρόπου είχε σαν μάνα την Επανάσταση και πατέρα τον Κόκκινο Στρατό. Πέρασε μέσα από τον Ελλάς και βρέθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό, ανάμεσα στους αντάρτες. Σκοπός του Πολιτικού Επιτρόπου ήταν η ιδεολογική διαπαιδαγώγηση των μαχητών για τους σκοπούς και τα καθήκοντα του ταξικού πολέμου. Για την αποστολή του Δημοκρατικού Στρατού στην Εύβοια, Πολιτικός Επίτροπος ορίστηκε ο Γιώργος Βλαχούτσικος. Με τον Γιώργη, Πολιτικό Επίτροπο, παντρέψαμε τη στρατιωτική επιστήμη με την πολεμική τέχνη. Αυτός ο αγωνιστής ενέπνεε τους άνδρες με το προσωπικό του παράδειγμα, το ήθος, την εντυμότητα, τη συνέπεια, την πειθαρχία. Με τα λόγια του φώτισε την εκπαίδευσή τους και τον ελεύθερο χρόνο τους. Ήταν υπεύθυνος για το τι φορούσαν, τι έτρωγαν. Όσο δύσκολες κι αν ήταν οι συνθήκες, όσο κι αν κρύωναν ή πεινούσαν, η κλεψιά δεν έβρισκε δικαιολογία. Ακόμα και η μικρότερη κλοπή περνούσε από δίκη. «Εμείς δεν είμαστε κλέφτες», τους έλεγε. «Είμαστε αυτοί που πάμε μπροστά στην κοινωνία». Η οργάνωση μιας τέτοιας κοινωνίας ενθουσίαζε το λαό της Βόρειας Εύβοιας. Οι αντάρτες ήταν για αυτούς ελευθερωτές και θεμελιωτές της ελπίδας. Ο Πολιτικός Επίτροπος ήταν η καρδιά της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Γι' αυτό και έγινε σύμβολο του Δημοκρατικού Στρατού. Ο εχθρός είχε στραμμένα τα μάτια του στις νίκες του Δημοκρατικού Στρατού. Οι αστεί τρόμαξαν. Ένιωσαν την εξουσία τους να ραγίζει κάτω από τα πόδια τους. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας κλόνισε τον αντίπολο που τα έδινε όλα. Μάζευε τον κόσμο από τα χωριά. Τους ξεσπίτωναν. Τους έφερναν κοντά στη Χαλκίδα για να μην μπορούν πλέον να βοηθούν τους αντάρτες. Οι ξένες δυνάμεις, για να σιγουρέψουν τα συμφέροντά τους, άρχισαν να εξοπλίζουν το στρατό. Έστειλαν ενισχύσεις και στην Εύβοια. Δύναμε παλικαρίσια τη μάχη, απέναντι στα πάνω απλά τάγματα του εχθρού. Σοφιζόμασταν διάφορα κόλπα για να τους ξεγελάμε. Μαγειρεύαμε σε άδεια καζάνια, δεκάδες στη σειρά, για να βλέπουν τους καπνούς και να νομίζουν ότι είμαστε μυριάδες. Για να κάμψουν την αγωνιστικότητά τους, χρησιμοποίησαν κάθε βρώμικο μέσο. Τα αεροπλάνα πετούσαν προκηρύξεις που έγραφαν πως ο διαμαντής, ο κόκκινος λύκος της Ρούμελης, εξοντώθηκε. Λυπηθήκαμε για το χαμό του διαμαντή. Μα δεν μας έπειθαν να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Ο διαμαντής δεν ήταν κόκκινος λύκος. Ήταν επαναστάτης και έγραψε ιστορία για την πατρίδα που θα διαβάζουν οι γενιές που θα έρθουν. Μέχρι και οι αστεί που τόσο τρόμαξαν και τον μίσησαν, δίδαξαν στα χρόνια που ακολούθησαν σε στρατιωτικές σχολές τεχνάσματα και τακτικές που σκαρφίστηκε ο Γιάννης Αλεξάνδρου, ο Διαμαντής. Ας τα μελετάνε. Η φλόγα ενός επαναστάτη πάντα θα γεννάει τόσα και άλλα τόσα. Συγκροτήσαμε τους λόγους και τα ανεξάρτητα τμήματα του τάγματος. Ήταν 31 Αυγούστου του 49 και βάλαμε σε λειτουργία τον ασύρματο που λειτουργούσε με μπαταρίες αυτοκινήτου. Το βράδυ ακούσαμε το μήνυμα. Ο αγώνας στο νησί έμπαινε τώρα σε άλλη φάση, πολύ πιο δύσκολη. Μετά από λίγες μέρες καταφτάνουν πολλές δυνάμεις του στρατού που ενεργούσαν στο γράμμο μαζί με τρεις επίλεκτες δυνάμεις ΛΟΚ.
Πρώτα γίνεται κομματική συνέλευση και μετά συνέλευση όλου του τάγματος. Δύο μέρες συζητούσαν και πολλοί αντάρτες είπαν την άποψή τους. Στο τέλος μίλησε και ο διοικητής τους, ο Καψής. Τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα για εμάς. Και δεν μπορούμε πια να ενεργούμε σε μεγάλα τμήματα. Γι' αυτό θα χωριστούμε σε πεντάδες, που κάθε μια θα έχει το δικό της τομέα ευθύνης και δράσης. Μεταξύ μας θα συνδεόμαστε με συνδέσμους και στις γιάφκες που θα έχουμε ορίσει θα αφήνουμε σημείωμα κάθε εβδομάδα. Θέλω σε κάθε κουμαριά να υπάρχει και ένα αντάρτικο γιατάκι. Και όταν μας πάρει άνοιξη, θα ανταμώσουμε στα αντάρτικα λιμέρια του Πιξαριά. Από βουνό σε χαράδρα και από χαράδρα σε βουνό περνούσαμε μέσα από τις κακουχίες. Μα δεν λυγίζαμε από τις αρρώστιες, το κρύο, την πείνα, τις ψήρες. Για μας υπήρχε μόνο ένας δρόμος και αυτός έφτανε μόνο μέχρι τη νίκη. Σε αυτό το δύσβατο δρόμο τα αγκάθια ματώναν το κορμί, μα η ελπίδα τα παραμέριζε. Τα βόλια τους λαβώναν το παρόν, μα εμείς ανοίγαμε το δρόμο για το μέλλον. Τα αεροπλάνα άρχισαν πάλι να πετούν προκηρύξεις. Αυτή τη φορά έγραφαν το όνομά μου. Όποιος καταφέρει να σκοτώσει τον αρχηγό θα πάρει μεγάλη αμοιβή και θα αμνηστευτεί. Οι δειλοί πίστευαν πως έτσι θα ξεμπερδεύουν μαζί μας. Μα πώς να ξεμπερδέψει κανείς με τη νίκη που άφησε πίσω της η αποστολή στην Εύβοια. Έτρεμαν τους αγωνιστές. Ακόμα και νεκρούς τους έτρεμαν. Δεν πίστευαν ότι τους είχαν σκοτώσει. Τους τρόμαζε η ιστορία που άφηναν πίσω τους. Τα αεροπλάνα συνέχιζαν να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Όποιος σκοτώσει τον αρχηγό θα πάρει μεγάλη αμοιβή και θα αμνηστευτεί. Αυτό το δηλητήριο όπλησε με προδοσία το χέρι του συμμαχητή. Μια σφαίρα με βρήκε εδώ, κατάστηθα. Μα δεν με πήρε από τη ζωή. Πώς να ξέρει ζώσουν τη ζωή από τα σπλάχνα του αγώνα. Ο φόβος τους ήταν τόσο μεγάλος που έδεσαν το άψυχο σώμα του πάνω σε μία οικοδομική σκάλα και άρχισαν να το περιφέρουν στα Ψαχνά, στην Αρτάκη και από εκεί στη Χαλκίδα. Ήθελαν να πείσουν το λαό πως ο αγώνας για το δίκαιο είχε πεθάνει. Πώς να σκοτώσουν όμως το δίκαιο. Το δίκαιο για το τουφεκί σου, νεκρό δεν πέφτει. Έτσι νικάει η ζωή. Ο λοχαγός Δημόπουλος απέμεινε τελευταίος από όλο το τάγμα. Δεν πιάστηκε και κατάφερε να εγκαταλείψει το νησί. Γιατί ακόμη και τότε δεν ήταν μόνος. Περιπλανιόμουν κοντά στις 30 μέρες. Πάω στα Γιάλτρα να φτιάξω μια σχεδία να περάσω στη Γλύφα. Κάθομαι να ξεκουραστώ και βλέπω ένα σημείωμα. Καρφιτσωμένο πάνω σε μία κουραμάνα και δίπλα χειροβομβίδες. Μίλησε. Τι να κάνω τώρα. Να το πάρω. Φοβόμουν. Το πήρα και το διάβασα. Συναγωνιστή κι άλλοι φαντάροι αφήνουμε παντού τέτοια σημειώματα. Αν πετύχεις ένα από αυτά, να το διαβάσεις και να κάνεις ό,τι σου γράφει. Κάνε ό,τι προσπάθεια μπορείς να φύγεις από το νησί. Αν δεν τα καταφέρεις,
προτίμησε να αυτοκτονήσεις παρά να πέσεις στα χέρια τους. Γιατί τα βασανιστήρια που θα τραβήξεις είναι αφάνταστα. Μη σε παραπλανήσουν με τις προκηρύξεις που ρίχνουν, με τα λεφτά και τα καλούδια που σου τάζουν. Είναι όλα ψέματα. Μένω κρυμμένος ακόμα 4 μήνες. Τρώω χορτάρια, κουμαρόφυλλα και μέλι. Πού και πού συναντώ κανένα χωρικό και μου δίνει κανένα κομμάτι ψωμί. Ώσπου στο τέλος συνάντησα έναν φίλο. Δεξιός ήταν, αλλά με τροφοδότησε και με έκρυψε μέχρι το 1952. Ο φίλος που αρχικά τον έκρυψε ήταν αξιωματικός της χωροφυλακής. Αφού τον κράτησε αρκετό καιρό, τον πήγε στην Εδιψό, όπου είχε οικογενειακές σχέσεις με την οικογένεια Κίτα. Στο σπίτι της οικογένειας αυτής έσκαψαν ένα λαγούμι και εκεί κρυβόταν ολημερής. Το βράδυ μόνο έβγαινε έξω από το λαγούμι. Εκεί οργανώθηκε η απόδρασή μου. Ντύθηκα παπάς και στις εκλογές του 1952 κατεβαίνω στη Χαλκίδα. Περνάω τη γέφυρα με τα πόδια και με αυτοκίνητο φτάνω στην Αθήνα. Εκεί νίκιασε σπίτι και έμεινε στην παρανομία με άλλο όνομα μέχρι το 1969 που τον συνέλαβε η Χούντα γιατί μοίραζε προκηρύξεις του κόμματος και τον φυλάκισε. Στο χωριό μου στο Ριτζέρι μου κάναν μνημόσυνα σαν πεθαμένο για να παραπλανήσουν τις αρχές και να κρύψουν τα ίχνη μου. Τους συγγενείς μου τους είδα πολύ αργότερα, σταδιακά και με προφυλάξεις. Μετά από την πτώση της Χούντας και με την νόμιμη έκδοση του ριζοσπάστη, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην εφημερίδα για πολλά χρόνια. Φωτιά του Δημοκρατικού Στρατού δεν κατάφεραν να τη σβήσουν. Οι φλόγες αρνήθηκαν να γίνουν στάχτη. Έγιναν φωνές που στις φυλακές δεν σώπασαν. Έγιναν ήλιος που άνθησε στην πέτρα, στα ξερονήσια. Έδωσαν χρώμα στο γαρίφαλο του Μπελογιάννη. Φώτισαν το δρόμο των Λαμπράκητων, του Σωτήρη Πέτρουλα, της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Σαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η ίδια φλόγα καίει και σήμερα μέσα στους αγώνες της εργατιάς με μπροστάριδες πάντα τους κομμουνιστές. Με τους ίδιους στόχους, το ίδιο όραμα. Η ιστορία που έρχεται από τα βάθη των αιώνων είναι γραμμένη με την ανειρήνευτη πάλη μεταξύ του σκλάβου και του αφέντη. Όσες φορές οι σκλάβοι πίστεψαν στη δύναμή τους, ο τροχός της ιστορίας κινήθηκε προς τα εμπρός. Σήμερα τα αφεντικά είναι μόλις μια χούφτα και οι εργαζόμενοι μυριάδες. Ό,τι πιο όμορφο, χρήσιμο, θαυμαστό υπάρχει γύρω μας, είναι έργο των δικών τους χεριών. Οι εργάτες αξίζουν τα πάντα. Τους ανήκει ολόκληρος ο κόσμος. Υπάρχει όμως ένα εμπόδιο που δεν τους αφήνει να χαρούν αυτά που τους αξίζουν. Είναι μια χούφτα αρπακτικά που τους κλέβουν τους κόπους και τους γεμίζουν στη φτώχεια. Σήμερα ένα κόκκινο βέλος δείχνει τη διέξοδο. Δείχνει το δρόμο για τον νέο κόσμο, τον σοσιαλισμό. Σε αυτό το δρόμο κινητήρια δύναμη είναι η οργάνωση της πάλης των σκλάβων ενάντια στον αφέντη. Είναι η λαϊκή διεκδίκηση για καλύτερη ζωή. Είναι η εργατική τάξη που με τον αγώνα της θα παρακάμψει κάθε εμπόδιο για μια καλύτερη κοινωνία, τον σοσιαλισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να εγγυηθεί ότι ο αγώνας της λαϊκής αντεπίθεσης θα έχει συνέχεια την νικηφόρα προοπτική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ο οργανωτής των αγώνων, ο νους και η καρδιά.
φωτίζει το δρόμο για τη νέα κοινωνία, όπου νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Καλεί το λαό που σήμερα υποφέρει, βουλιάζει στο βάλτο της ανασφάλειας, να μην περιμένει να το σώσουν οι σωτήρες, μα να πιαστεί από τη δική του δύναμη, να σταθεί γερά στα πόδια του πλάι σε αυτούς που παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, για να δυναμώσει η λαϊκή αντεπίθεση, η λαϊκή πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα δυναμώνει η ελπίδα, γιατί όπως έχει δείξει η ιστορία... Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Σπάστε ένα ρόδι στο σκαλί, πόντος η γωνία ανατολή. Σπάστε ένα ρόδι στο περβάζι, η μέρα πήρε και χαράζει. Σπάστε ένα ρόδι στο περβάζι, η μέρα πήρε και χαράζει. Ψύχα ροδιού, αίμα και σπόροι, καθηκτά για τα ανηφόροι. Ψύχα ροδιού, ώρες σφιχτές, το τώρα σφίγγει με το χτες. Συμπουσιωρώτα αίμα και χώμα, να πάει φιλά μπροστά το κόμμα. Κοίτα πληθύνα με πόρα,